Κοιτάξτε, η διαπαραταξιακή δουλεύει αυτές τις μέρες για την Ονειρούπολη. Έχει έναν καλό βηματισμό. Πριν από λίγες μέρες άνοιξαν οι φάκελοι όσον αφορά τα παιχνίδια. Φέτος υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση του ποσού. Νομίζω ότι η σύνθεση της διαπαραταξιακής που αποτελείται από τον Τάσο, τον Μιχάλη, τον Καλατζίδη, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη, τον Ιωαννίδη, έχουν αποκτήσει ένα καλό βηματισμό. Θεωρώ ότι είναι τρεις από τους συναδέρφους που κοσμούν το Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι θα δούμε μια διαφορετική Ονειρούπολη, τουλάχιστον στο θέμα της διαφάνειας, γιατί το θέμα το θεματικό πολλές φορές μπορεί να πετύχει ή όχι. Αυτό όμως που ενδιαφέρει άμεσα τον κόσμο, πέρα από μια καλή Ονειρούπολη, είναι να ξέρει που πηγαίνουν τα χρήματά του. Και φέτος τα χρήματά του θα ξέρει που πηγαίνουν. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια καταγγελία την οποία την είπε ο Αλέξης Τσιαμπούς στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη συμπλήρωσα και εγώ, γιατί ήμουν και εγώ γνώστης αυτής της καταγγελίας, όπου κάποιος κατέθεσε χρήματα περίπου τον Απρίλιο ή τον Μάιο ώστε να μπορέσει να είναι μέσα στα παιχνίδια της Ονειρούπολης. Από ό,τι λέγεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο Μιχάλης Οτάσου ανέλαβε την υπόθεση, συζήτησε με τον καταγγέλλοντα, του είπε ότι σε αυτή την περίπτωση θα είναι αρρωγός στα δικαστήρια, ότι αν θέλει να πάει στον εισαγγελέα, και μάλιστα πρότεινε και ο ίδιος να τον εκπροσωπήσει νομικά. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο πολίτης που έχει κάνει την καταγγελία. Πρέπει να διερευνηθεί, γιατί η γυναίκα του Κέσαρος δεν πρέπει να είναι τίμια, αλλά πρέπει να φαίνεται και τίμια.